Ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκης και ο Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσαν σήμερα την αμυντική συμφωνία μεταξύ Ελλάδα και Γαλλία. Νίκο Παναγιοτόπουλο, Νίκο Δέντια, Φλωράν Σπαρλί και Ζανί Βλεντριάν υπέγραψαν τι σχετικέ συμφωνίε για λογαριασμό των Υπουργείων Άμυνα και Εξωτερικών. Η νέα ελληνογαλλική σχέση στηρίζεται σε δύο πυλώνε. Ο ένα είναι η Συμφωνία Στρατηγική Συνεργασία, η οποία και υπογράφτηκε από του Υπουργού Εξωτερικών Γαλλία και Ελλάδα. Ο δεύτερο είναι η οριστικοποίηση τη προμήθεια γαλλικών φρεγατών Μπελάρα από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, την οποία υπέγραψαν ο Υπουργό Εθνική Άμυνα Νίκο Παναγιοτόπουλο με τη γαλλίδα ομολογό του Φλωράν Σπαρλί. Η Συμφωνία μητσοτακη Μακρόν στο Παρίσι προβλέπει την άμεση στρατιωτική συνδρομή τη Γαλλία προ την Ελλάδα και αντιστρόφω σε περίπτωση που υπάρξει επίθεση από τρίτη χώρα, ακόμα και αν αυτή η χώρα είναι μέσα στο πλαίσιο των συμμαχιών του, όπω παραδείγματο χάρη η Τουρκία που είναι μέλο του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, η Ελλάδα θα παραλάβει τρει σημεία φρεγάτε Μπελαρά με πλήρη εξοπλισμό αεράμινα και ανθιπροβροχιακού πολέμου και δυνατότητε να καταρρύπτουν εναέριου στόχου σε πολύ μεγάλε αποστάσει. Η πρώτη περσύγχρονη ψηφιακή φρεγάτα αναμένεται. Να παραδοθεί το 2025 και η τελευταία το 2026.